Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται στον ανισόπεδο κόμβο των Κουνάβων. Το τμήμα αυτό της νέας επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βιάνου από τον κόμβο Αγίου Σώζοντα έως και τον κόμβο των Πεζών θα παραμείνει κλειστό έως την 3η 26 Ιουλίου. Οπότε εκεί περιμένουμε ότι θα είναι έτοιμα τα ασφαλτικά για να παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτό το κρίσιμο σημείο της οδού Ηρακλείου Βιάνος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, όσοι οδηγοί θέλουν να κινηθούν από και προς Κουνάβους, Αρκαλοχώρη και Βιάνο, θα το κάνουν από το τμήμα του Αγίου Σώζοντος στην έξοδο προς Αρχάνες, Κουνάβη, Πεζά, μέσω της παλαιάς επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βιάνου και αντίστροφα. Για κίνηση προς και από πύργο, από το τμήμα του Αγίου Σώζοντος, Αρχάνες, Βαθύπετρο, Χουδέτσι, πύργο και αντίστροφα. Για κίνηση προς και από Καταλαγάρι, από το τμήμα του Αγίου Σώζοντος, Αρχάνες, Καταλαγάρι και αντίστροφα ή από Κουνάβη, Καταλαγάρι και αντίστροφα. Θα απομείνουν κάποιες δευτερεύουσες εργασίες στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μετά τις 26 Ιουλίου αυτός ο κόμβος θα δοθεί στην κυκλοφορία, στη χρήση των πολιτών. Σε παρεμβάσεις και στον παλαιοδρόμο Μοίρες Αγίοι 10 Αγία Βαρβάρα προχωράει η περιφέρεια Κρήτης. Ασφαλτοστρώνει τον παλαιό δρόμο της Μεσαράς Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, προκειμένου να καταστήσει πιο υποφερτή την διαδρομή των ανθρώπων για όσο καιρό θα είναι κλειστός ο νέος δρόμος. Αυτές οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι το 15 Αύγουστο και θα συνεχιστούν μετά ξανά από το Σεπτέμβριο. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες στο κομμάτι του δρόμου Στρούμπουλας Αστυράκη. Θα δοθεί στην κυκλοφορία σύντομα και αυτός. Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Κρήτης έχει υποβάλει αίτημα προς την κυβέρνηση προκειμένου από το συνολικό κονδύλι που θα δοθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας να αντλήσει χρηματοδότηση έως και 60 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις στήριξης της οδικής ασφάλειας στο νησί. 60 εκατομμύρια τα οποία ζητάμε με το βλέμμα σε ποια έργα, σε αυτά που ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται καινούρια. Και στα δύο μπορούν να αφιερωθούν αυτά τα ποσά. Σίγουρα όλα θα πάνε για οδική ασφάλεια. Ισότι αφορά τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, αφορά κυρίως ασφαλτοστρώσεις στην παλιά Εθνική Οδό και οι κατατόπους περιφερειακές ενότητες ανάλογα με το σχεδιασμό τους.